Δωρεάν θα διατίθενται τα ακριβά ογκολογικά φάρμακα από ιδιωτικές κλινικές, δίνοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων καρκινοπαθών που έπρεπε να περιμένουν στις ουρές για να τα παραλάβουν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Έτσι, στο εξής, οι υπάλληλοι των κλινικών θα εξουσιοδοτούνται από τον ασθενή να λαμβάνουν εκ μέρους του τα απαραίτητα σκευάσματα και ο ασθενής θα πηγαίνει κατευθείαν στην κλινική για να κάνει τη θεραπεία του. Το μέτρο αποτιμάται ως θετικό για τους ασθενείς, που ωστόσο επισημαίνουν και το θέμα των ελλείψεων που υπάρχουν. Σε πρώτη φάση, εποφελούνται 2.000 ασθενείς στην Αθήνα, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί άμεσα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σύντομα όμως, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται να ανοίξει και δεύτερο κανάλι διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους εκτός των φαρμακείων του ΕΟΠΗ από τα ιδιωτικά φαρμακεία προς τους ασφαλισμένους με σοβαρές παθήσεις. Το θέμα αυτό συζητήθηκε χθες μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Προεδρείου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με τους εκπροσώπους του τελευταίου να υπογραμμίζουν το θετικό και επικοδομητικό κλίμα της συνάντησης. Είναι ένα πάγιο καταρχάς έτοιμά μας. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβουν όλοι ότι και μιλάμε για φάρμακα και μάλιστα τα πιο εξειδικευμένα για τις πιο δύσκολες παθήσεις και φυσικά μιλάμε για όλα τα καινούργια φάρμακα που βγαίνουν. Οπότε το φαρμακείο δεν μπορεί να μείνει έξω, κατά τη γνώμη μας, από τη διανομή τέτοιου είδους φαρμάκων. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα και γι' αυτό υπάρχουν ουσιαστικά και οι συζητήσεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο όλο αυτό θα μπορέσει να το διαχειριστούμε και οικονομικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, χθες και στην πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό, μας ζητήθηκε η όλη διανομή να γίνεται χωρίς το φαρμακείο να έχει κάποιο όφελος ή κάποια αμοιβή. Οι δύο πλευρές, Υπουργείο και Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, εξετάζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία εμπεριέχει κάποια στάδια αυξημένης δυσκολίας και απαιτεί αυξημένης ευελιξίας και ασφάλειας κινήσεις. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, το κλίμα εντός του ΔΣ περιγράφεται θετικό, με τα περισσότερα μέλη να τοποθετούνται υπέρ της συμμετοχής των φαρμακοποιών στα μέτρα ανακούφισης των ασθενών ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν βέβαια και εκπρόσωποι του κλάδου που διατυπώνουν ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο που τους ανατίθεται, επιμένοντας ότι οι φαρμακοποιοί θα παρέχουν υπηρεσία εντός του φαρμακείου τους, διατίθοντας τα φάρμακά τους στους ασφαλισμένους, οι τελευταίοι δεν θα επιβαρύνονται οικονομικά και ότι θα πρέπει αυτή να κοστολογηθεί από τον ΕΟΠΗ. Προσώρας, εκείνοι που ψηφίζουν ναι στη δωρεάν διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία είναι περισσότεροι από όσους ακούνε με επιφύλαξη και άρνηση το μέτρο. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, κόλλησαν και οι συζητήσεις. Απλά θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αφενός μεν θα ξανακάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Αφετέρου, επειδή σαν επιχείρημα υπόθηκε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για αυτό, εμείς έχουμε αρκετές αντιπροτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν κάποια άλλα πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η περιοριακή αμοιβή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, των διανυκτερεύσεων. Άρα, θεωρούμε ότι υπάρχει πεδίο διαπραγμάτευσης και υπάρχει πεδίο να έρθουμε σε κάποια συμφωνία. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι αυτό αφορά κατά βάση τον κόσμο, είναι ότι ο φαρμακοποιός είναι ο πλέον κατάλληλος για τη χορήγηση τέτοιου είδους σκευασμάτων. Μιλάμε για τα πλέον δυνατά και, αν θέλετε, και εξατομικευμένα φάρμακα, τα οποία σαφώς έχουν ενέργειες, έχουν παρενέργειες. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ενημέρωση από χέρι φαρμακοποιού για το πώς να γίνει η λήψη τους. Πολλές φορές θα μπορεί να έχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις και, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά μας δουλειά και για το δικό μας επάγγελμα να μπορούμε να μείνουμε κοντά στις εξελίξεις και στα νέα φάρμακα. Γιατί θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα νέα φάρμακα σχεδόν που βγαίνουν πλέον στην κατηγορία των φαρμάκων αυτών, των φαρμάκων υψηλού κόστους. Άρα, αν η διανομή δεν γίνεται μέσω φαρμακείου, είναι ουσιαστικά σαν να αποκλειόμαστε από το ίδιο το επάγγελμά μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και οπωσδήποτε θα συνεχιστούν οι συζητήσεις.